την ώρα που όλο ένα περισσότερες νεκροψίες δίνουν ως επίσημη αιτία θανάτου παρενέργειες από εμβόλια. Η Pfizer ειδικά προειδοποιεί επενδυτές για πλήθος αποκαλύψεων που έρχεται. Προημερών σα είχα και περίπου ίδιο ρεπορτάζ στο άλλο κανάλι. Ο FDA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα πρέπει να παραδώσει την πρώτη μηνιαία παρτίδα 55.000 σελίδων από ένα σύνολο 455.000 των κλινικών δεδομένων της φάσης τα οποία στήριξε η FDA τη χορήγηση άδεια στο εμβόλιο της εταιρεία. Η FDA αρχικά προσπάθησε να διαφύγει ζητώντα να παραδίδει μόνο 500 σελίδες το μήνα, κάτι που θα της επέτρεπε να αποκρύψει την αλήθεια μέχρι το 2095 ή 76 λέγανε, δηλαδή πόσα θα ακούσουμε ακόμη. Ωστόσο, οι δικαστικές αποφάσεις επιταχύνουν αυτό το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που φύγει ευθέως το καθεστώς των παρανομιών της Big φάρμα. Όπως είναι γνωστό, η Pfizer έχει κερδίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια από τα εμβόλια από τον CEO της εταιρείας Albert Bourla να πανηγυρίζει προσφάτως για αυτό το γεγονός. Το είδα και στο Twitter στο λογαριασμό του. Τι τρίμηνο και τι έτος χάρη στους συναδέλφους της Pfizer προσεγγίσαμε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ασθενείς με τα φάρμακα και τα εμβόλια μας. Τεσσεράμις δόθηκαν μόνο στην Ευρώπη, τους πρασίνους και τους αριστερούς που το ψήφισαν. Με την γυναικολόγο φίλη του πρόεδρο της Κομισιόν, την Φόντερ Λάιεν, η οποία έχει και σύζυγο μέτοχο στη Φάιζε. Με τον Πάπα που συναντήθηκαν στα μυστικά ημέτερα διαμερίσματα με τον Μπουρλά. Και μάλιστα υπάρχουν και μυστικά μηνύματα που δεν τα έχει δώσει ακόμη η Φόντερ στην ειδική επιτροπή που εξετάζει το πώς έγιναν οι συμφωνίες. Στο μεταξύ, ο Μπουλας, σε μια τηλεδιάσκεψη όπω σίγουρα αισθανόταν και πολύ άνετα, αφού είχε απέναντί του έναν αναλυτή τη Goldman Sachs, ο Όμπερτ Μπουλά προέβλεψε ότι θα συνεχίσουμε να συνεπάρχουμε τον ιό για καμιά δεκαετία και εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εμφάνιση τη ανάγκη μια τέταρτη δόση πριν από τον ετήσιο εμβολιασμό. Περιμένει άραγε από ολόκληρη την Αφρική που έμεινε ανεμβολία στη τώρα τι. Άλλωστε οι μόνοι που είχα δείξει πράκτορα που δήλωνε στην κινηματογραφική κάμερα σαν ντοκιμαντέρ δανού συναδέλφου και είχε προβληθεί ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τους διαπιστευμένους ότι χορηγούσαν αντί εμβολίου AIDS στην Αφρική, μυστικές οργανώσεις του ναυτικού Μεγάλης Βρετανίας, κλιμάκια παρουσιαζόμενα ως γιατροί εκεί. Υπάρχει το βίντεο και στα δυο μου κανάλια. Βλέπετε και πλάνα από μελετητές που ρίχνουν φως στις παρενέργειες, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, ενδέχεται να υποστούν τεράστια οικονομική ζημιά, ενώ ακόμη χειρότερη θα είναι η κατάσταση αν αποδειχθούν ότι πήραν με παράνομο τρόπο άδεια. Θα υποστηρίζει το News Target. Πολλοί θεωρούν ότι τώρα αποκαλύπτεται μια θελώδη απάτη, εξαπάτηση σχετικά με τη βάση των δεδομένων πίσω από μια Φέικ επιστήμη, όπω το αναφέρουν, που χρησιμοποιήθηκε από τον FDA αρχικά για να εγκρίνει τη χορήγηση πειραματική άδεια χρήση έκτακτη ανάγκη ή και εν συνεχεία να εγκρίνει τη χορήγηση κανονική άδεια στο εμβόλιο. Η Φάιζα στην έκθεση κερδών του 4ου τριμήνου 2021 ενημερώνει του επενδυτέ ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσμενή, νέα, προκλινικά και κλινικά δεδομένα ή δεδομένα ασφάλειας και περαιτέρω αναλύς υφιστάμενων των προκλινικών κλινικών δεδομένων, συμπεριλαμβάνουν το ε, ε, μένου του ελέγχου και της επιθεώρησης. Η έκθεση αναφέρει ότι οι προκλήσει που οφείλονται στην παραπληροφόρηση θα μπορούσαν να πιέσουν την τιμή τη μετοχή τη εταιρεία προ τα κάτω. Ήδη υπάρχει ρεπορτάζ για την μη έγκριση των Ινδιών του εμβολιού τη Pfizer. Εκεί προτιμούν Βάσει των δικών του εργαστηρίων να αποφαίνονται. Επίση αρνήθηκε και η Κίνα. Προσπαθεί όμω ο Μπουλά να εισρέψουν χάπια στι δύο πολυπληθέστερε χώρε του πλανήτη. Να σημειώσουμε ότι πριν λίγε ημέρε ο τσιόου τη Moderna, Στέφανι Μπένσελ, κατέβασε το λογαριασμό του στο Twitter. Το είχα δείξει και πούλησε μετοχέ τη εταιρεία του αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων οι ακριμένες ειδήσει, έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να μάθουν κι άλλοι. Υπάρχουν δύο κανάλια με διαφορετική δισιογραφία, η αλήθεια πάση θυσία εδώ.